Παράξενο αλήθεια το τοπίο των μετεώρων. Τραχή και σκληρό. Όμως και τόσο επιβλητικά γοητευτικό στο σύνολό του. Όντας κανείς εδώ, νιώθει σαν κάπως να είναι πέρα από τα καθημερινά, τα μικρά, τα πεπερασμένα. Τις ανθρώπινες διαστάσεις συμπλήθει η μεγαλοσύνη της μάνας φύσης και της γεωλογικής γέννησης. Ένας τόπος πραγματικά δέου, μα και έκφραση μαζί ανθρώπινη ταπεινή ευλάβεια, όπου την πρωτόγονη τέχνη της φύσης έρχεται και ακουμπάει η Θεία Χάρη. Με τα μοναστήρια σκαρφαλωμένα στις κορυφές των απότομων βράχων μεταξύ γης και ουρανού, όπως ακριβώς μέσα στους αιώνες είχαν επιλέξει οι στρατιές των ασκητών της χριστιανικής πίστης. Από εδώ οι προσευχές και οι ιδιήσεις για τη λύτρωση του ανθρώπινου γένους από την κατάρα της αμαρτίας και για την προσέγγιση του τον Δημιουργό. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους ήθελε να είναι το καθένα τους και μια μικρογραφία κανονικής πόλης. Μικρή δηλαδή η οικισμή ανθρώπων που τους ένωνε ένα κοινό ιδεώδες. Η προσήλωσή τους στο Θεό, με τη φυγή τους βέβαια από τα εγκόσμια και με τη συνεχή προσευχή και την άσκηση. Έτσι γινόταν πιο προσιτή η σωτηρία της ψυχής. Με το όραμα πάντοτε της Βασιλείας των Ουρανών, οι άνθρωποι εκείνοι κατάφεραν και μας διέσωσαν από το 10ο κιόλας αιώνα μοναδικά κειμήλια της προγονικής τέχνης και της ιστορίας του γέννου. Και δεν ήταν δύσκολη για όλους αυτούς τους λόγους η επιλογή του τοπίου των μετεώρων, η επιλογή της Καλαμπάκας γενικά ως χώρου διεξαγωγής των εργασιών του Πανελλήνιου Ρωταριανού Συμμετείου μας της χρονιάς 2012-2013. Γεωγραφικά θα βρεθούμε ανάμεσα στις δύο περιφέρειες με εύκολη, ξεκούραστη κατά το δυνατό και απολαυστική οπωσδήποτε για όλους μας οδική πρόσβαση. Να απολαύσουμε στον ευλογημένο αυτό χώρο την ελληνική μας φύση, τις τοπικές ομορφιές και γεύσεις. Να χαρούμε τη ρωταριανή συναδέλφωση, να γνωρίσουμε κι άλλους φίλους, να πούμε και να ακούσουμε τα ρωταριανά μας. Καλή αντάμωση. Φίλες και φίλοι, ρωταριανές και ρωταριανοί των δύο ελληνικών περιφερειών 2470 και 2484. Ενώνοντας όλοι τις δυνάμεις μας με σύνεση, με ομοψυχία και ενθουσιασμό, ασφαλώς και θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όραμα για ένα ενιαίο, ισχυρό ελληνικό ρόταρι. Ρόταρι με αισθητή οπωσδήποτε παρουσία και στο ευρύτερο ρωταριανό γίγνεσθε. Γιατί η μικρή μας χώρα, η Ελλάδα μας, έχει τούτες τις ώρες περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε ανάγκη και τη δική μας δράση και προσφορά. Με αυτή τη σκέψη καταλήξαμε από κοινού στην απόφαση για διεξαγωγή των εργασιών του πρώτου διαπεριφερειακού ρωταριανού συνεδρίου για τη ρωταριανή χρονιά 2012-2013 στην Καλαμπάκα, στις 10, 11 και 12 Μαΐου 2013. Και αυτό μετά από συντονισμένες εκατέρωθεν προσπάθειες για χάραξη κοινής και για τις δύο ελληνικές περιφέρειες πολιτικής και δράσης, όπως είχε γίνει και πρόσφατα και στο παρελθόν. Και η απόφαση αυτή αποτελεί επισφράγηση της ως τώρα γόνιμης συνεργασίας των δύο περιφερειών μας και αρχή επίσης μιας νέας κοινής πορείας. Στο μαγευτικό τοπίο των Μετεώρων, οι Έλληνες Ρωταριανοί θα έχουν ευκαιρίες να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν απόψεις, να θέσουν προβληματισμούς και να προτείνουν καινοτόμες ιδέες στα πλαίσια πάντοτε της μεγάλης ρωταριανής μας οικογένειας. Σύνεδροι και συνοδοί εύκολα θα μπορούν από εκεί να επισκεφθούν μονές των Μετεώρων και να θαυμάσουν από κοντά εξαίρετα μνημεία της πατρογονικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικότερα της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, μοναδικές τυπογραφίες, ιερά κειμήλια, ξυλόγλυπτα, χρυσοκέντητα άμφια, φορητές εικόνες. Η φιλόξενη γραφική πόλη της Καλαμπάκας, τα πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής, το σύγχρονο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Διβάνι, συνθέτουν ένα υψηλού επίπεδου σύνολο και αποτελούν τον ιδεώδη τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου μας. Οι συνοδοί ιδιαίτερα θα έχουν και την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια περιοχή πλούσια σε χρώματα και φυσικές ομορφιές. Η
παρουσία όλων των Ελλήνων Ροταριανών στο Διαπεριφερειακό Συνέδριό μας στην Καλαμπάκα, πέρα από σημαντική, θα αποτελέσει και προϋπόθεση απαραίτητη οπωσδήποτε για την εδραίωση του ισχυρού ελληνικού μας Ρόταρι. Σας περιμένουμε όλους εκεί.